Λοιπόν, εκδήλωση διαμαρτυρίας είχαμε σήμερα το πρωί και έξω από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μακεδονίδησας, όπου γονείς, μαθητές και στελέχη της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων βρέθηκαν για να στηρίξουν και να συμπαρασταθούν σε 8χρονη μαθήτρια με αναπηρία. Όπως καταγγέλλεται, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε πως η μαθήτρια, μετά από 2 σχεδόν χρόνια φοίτηση στο δημοτικό αυτό, εξαναγκαστεί να μεταβεί σε ειδική μονάδα, οδηγώντας την ίδια και την οικογένειά της σε απόγνωση. Πάμε στον πρόεδρο της ΚΙΣΟΕΑ, τον κύριο Χρυστάκη Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, γεια σας. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, να πούμε όμως, στο μεταξύ, μετά και από την σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας, είχαμε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αν μου επιτρέπετε να τη διαβάσω για να έχουμε όλη την εικόνα και έτσι να απαντήσετε, γιατί υπάρχει και μια αναφορά στην ΚΙΣΟΑ από το Υπουργείο. Καλύτερα να γνωρίζει, λέει, τα γεγονότα, ότι η μαθήτρια, όπως αναφέρεται και στα δημοσιεύματα, φοιτά στη δεύτερη τάξη. Στη δεύτερη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίδησας Β, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, έτυχε αξιολόγησης και λήφθηκε απόφαση από την Υπαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για αλλαγή του πλαισίου φοίτησης σε ειδική μονάδα. Ακολούθως είχαμε κάποιες ενστάσεις, επαναξιολόγηση κλπ. Και ερχόμαστε στη σημερινή απόφαση, όπως η μαθήτρια να διδάσκεται τα ελληνικά και μαθηματικά στο πλαίσιο της ειδικής μονάδας και θα εντάσσεται στη γενική τάξη τα υπόλοιπα μαθήματα. Ως εκ τούτου, λέει, λανθασμένα γίνεται στην ανακοίνωση της ΚΙΣΟΑ αναφορά για αποκλεισμό, αφού η μαθήτρια θα συνεχίσει τη φοίτησή της στο σχολείο της κοινότητάς της χωρίς να αποκλείεται από το περιβάλλον της τάξης. Αυτά, κύριε Νικολαίδη, και τώρα να ακούσω τη δική σας θέση. Με την έξτρα αυτή πληροφόρηση. Ναι, επιβεβαιώνουν ουσιαστικά ότι η ΚΙΣΟΑ παρακολουθεί και ενημερώνεται και αντιλαμβάνεται πλήρως το τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, που μιλά ξεκάθαρα ότι η μαθήτρια θα πρέπει να φοιτήσει στην ειδική μονάδα. Μιλά για τα δύο μαθήματα, που αυτό είναι μια συγκάλυψη της απόφασής τους. Αν το πρόβλημα είναι τα δύο μαθήματα, τότε γιατί δεν γίνεται όπως με τα υπόλοιπα παιδιά να τη χάνει υποστήριξη για τα δύο αυτά μαθήματα, και αφού τα περισσότερα μαθήματα θα παρακολουθεί δήθεν, που δεν το πιστεύουμε αυτό, στην τάξη μαζί με τους συμμαθητές της, τότε γιατί δεν παρακολουθεί τα μαθήματα στην τάξη μαζί με τους συμμαθητές της και να της παρέχεται η στήριξη, όπως γίνεται με τους υπόλοιπους μαθητές με αναπηρία, για τα δύο αυτά μαθήματα. Στην πρώτη τάξη είχε την όποια στήριξη, κύριε Νικολαίδη, το παιδί? Είχε, ναι, είχε και συνοδό, είχε, ναι. Ναι. Άρα λέτε εσείς, γιατί να μην συνεχιστεί, να συνεχιστεί και αυτή να η πρακτική μέσα στην τάξη με τα άλλα παιδιά. Ναι. Αν έχουν διαπιστώσει κάποια κενά, που αυτό το δεύτερο που είναι η ανακρίβεια, δεν έγινε καμία αξιολόγηση από κανένα πέρσι και φέτος και πρόπερσι. Η αξιολόγηση έγινε στη δημοτική, στην προδημοτική τάξη, το 2019-20. Τώρα έχουν κάτι. Άρα εδώ είναι ψέμα, δηλαδή, ότι κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 έτυχε αξιολόγηση? Έχει συνέλθει η Επιτροπή, εξέτασε κάποια πράγματα. Ούτε τους φαγγέλους δεν τους είχε μπροστά τους. Όταν ζητήσαμε τους φαγγέλους πριν λίγο καιρό να μας πούν καλά πού είναι η έκθεση του σχολείου με βάση την οποία πήρε την τελευταία απόφαση, δεν την έβρισκα. Και η μητέρα πήγε και την βρήκε στο σχολείο την έκθεση, που μιλά ξεκάθαρα ότι σημειώνει πρόοδο η μαθήτρια σε όλους τους τομείς. Και όσοι δημοσιογράφοι ήταν μαζί μας το πρωί, διαπίστωσαν ότι η μαθήτρια είναι ένα συνηθισμένο παιδί σε πολλά ζητήματα που ήταν μαζί μας. Διεκδικούσε ίδια και ζητούσε: θέλω να πάω στην τάξη. Γιατί δεν έφερα με τη τσάντα μου, μητέρα? Αμά να πάω μέσα, με περιμένουν οι φίλες μου. Να πω το παιδί, εδώ και καιρό δεν πηγαίνει στο σχολείο, σωστά? 2 εβδομάδες τώρα. Ναι. Ωραία, αλλά διεκδικά η ίδια, και πρέπει να ακούσουμε και τα παιδιά. Ήταν και χθες και η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις διακηρύξεις. Ζητήσαμε από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2 επικοινώνησαν μαζί μου σήμερα, θα προχωρήσουν σε μελέτη. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να ανακαλέσει το Υπουργείο να τερματίσει τις ανακρίβειες και τις επιθέσεις. Τώρα, κύριε Νικολαίδη, τι μπορεί να ήταν αυτό που οδήγησε στην επαναξιολόγηση σε αυτή την απόφαση? Να ήταν ενδεχομένως, δεν ξέρω, γονείς άλλων παιδιών στην τάξη? Πώς ξαφνικά το Υπουργείο εδώ περιμένουμε να κάνει αξιολογήσεις και να, για συνοδούς κλπ. Και περιμένει έναν και χρόνο. Αυτό τώρα πώς προέκυψε? Έχετε κάτι κατά νου? Είχαν την απόφαση και επειδή το τον πιέσεω μας, δεν την υλοποίησαν αμέσως, άφησα λίγο χρόνο, και για να πούν ότι δεν πέτυχε στο σχολείο τότε, και δεν το λένε ακριβώς, δεν λένε κάτι τέτοιο ακριβώς έτσι, τώρα την διώχνουν, καταστρέφοντας ουσιαστικά το μέλλον της, γιατί δεν μας είπαν τι θα γίνει με αυτό το παιδί, τι μαθήματα, πόσες ώρες θα παρακολουθεί. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στην ειδική τάξη δεν διδάσκεται κάποιος
ούτε μαθηματικά ούτε ελληνικά. Δεν έχει καθηγητές, δεν έχει διδάσκαλους εκεί να διδάξουν αυτά τα μαθήματα. Επομένως, πρόκειται για ένα πραγματικό εμπεγμό και παραπλάνηση από μέρους του Υπουργείου Παιδείας, που διακατέχεται από προκαταλήψεις. Κυριάρχησαν στο Υπουργείο, και το λέω ξανά και δεν θα διστάσω να φοβάμαι να το λέω, κυριάρχησαν στο Υπουργείο Παιδείας ρατσιστικές αντιλήψεις της αναπηρίας και μη αναπηρισμός. Οι διάφοροι που παίρνουν τις αποφάσεις, φαίνεται ότι πράγματι, όπως είπε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αυτοί οι επαγγελματίες στην Κύπρο δεν υιοθετούν τις αρχές των δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ενιαία εκπαίδευση. Ναι. Άρα, κύριε Νικολάη, τώρα εναποθέτετε σε ελπίδες σας στην Επίτροπο του Παιδιού. Όχι, φυσικά, όχι μόνο. Η Επίτροπος έχει βγάλει πολλές αποφάσεις, τις οποίες ουσιαστικά περιφρονεί το Υπουργείο Παιδείας και παραγνωρίζει. Είδετε να υιοθετεί κάποιες από τις αποφάσεις της Επιτρόπου του Παιδιού. Ναι. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες. Ωραία, τι πρόσωπο θα κάνετε, εμείς κύριε Νικολάη? Εμείς έχουμε το σχέδιο μας, προχωρούμε τον κωδικό, τον οδικό χάρτη διεκδίκησης δικαιωμάτων. Θα απευθύνουμε τώρα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. 2 του Δεκέμβρη θα είμαστε μπροστά από το Προεδρικό για να διαμαρτυρηθούμε και για αυτό το θέμα, διότι πρέπει επιτέλους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγει έξω από το Μέγαρό του και να δει τι γίνεται μέσα όσον αφορά τους πολίτες με αναπηρίες που μας έχουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ελέξτε μόνο να μην είναι σε κάποιο ταξίδι, γιατί το τελευταίο διάστημα είναι μπροστά. Ταξιδεύει πολύ. Ναι, για να πάει να φέρει κανένα τρόπαιο τίποτα. Ναι, εντάξει. Οκ, είναι δικαίωμα του. Ναι. Εμείς, όπως και να είναι στο Προεδρικό εκείνη την ημέρα, θα πάμε στο Κυριακό μαζικά μια πανκύπρια εκδήλωση και οι γονείς είναι διατεθειμένοι ευτυχώς να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Έχουν ξεφύγει από τις ραδιομαραθωνικές αντιλήψεις που τους κρατούσαν εχμάλωτους πολλά χρόνια. Ήταν τροχοπέδι στις προσπάθειες των γονιών για την ενσωμάτωση των παιδιών τους. Τώρα ξέφυγαν από αυτά και πολλοί ήταν αυτοί που αρνήθηκαν να μιλήσουν τώρα. Έτσι, και μαζί, όλοι μαζί, οι γονείς. Και διεκδικούν. Και θα συνεχίσουμε, έχουμε άλλη επιλογή, κυρία Κάντια, γιατί και τα παιδιά αυτά θα πρέπει να έχουν ένα μέλλον, να έχουν μια προοπτική. Απλά φρόνω, κύριε Νικολάη, ειδικά στα σχολεία είναι όλο το σύστημα που πρέπει να αλλάξει. Από επιτροπή σε επιτροπή και σχολική εφορία, όλοι αυτοί οι αναρμόδιοι είναι εντελώς λάθος από μόνο του αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν συμφέροντα και σκοπιμότητες εκεί, δυστυχώς, και που πρέπει, είναι δύσκολο αυτές να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά τα δικαιώματα μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Σωστό. Γιατί είναι καθαρά δικαίωμα και όχι σύνθημα, όπως είπε κάποτε ο κύριος Υπουργός, ότι πρόκειται για σύνθημα. Ναι. Λυπούμε, δεν είναι σύνθημα, είναι ένα δικαίωμα των πολιτών από το 1949 στο θεμελιώδη χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και υιοθετήθηκε από τη σύμβαση ξεκάθαρα και του παιδιού και των δικαιωμάτων μας, ότι όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά με αναπηρία, πρέπει να φοιτούν μέσα στην κοινότητα, μέσα στην τάξη, όχι μέσα στο σχολείο. Ναι. Να τα παίρνουμε την Άννα Μαρία και να την κλειδώνουμε σε μια τάξη με 5 παιδιά στο ίδιο σχολείο, αυτό δεν αποτελεί άσκηση δικαιώματος εκπαίδευσης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.